iPhone 이제 재미네. Μιχάλη Αφολαγιάν, είμαι 28 χρονών, έχω γεννηθεί εδώ. Οι γονείς μου είναι από την Ιγυρία, έχω γεννηθεί το 80. Ασχολούμαι με το θέατρο δρόμου και το θέατρο και τη μουσική. Μουσική ασχολούμαι με τα ακουστά. Στο μεταξυγείο ουσιαστικά ξεκίνησα να μένω εδώ επειδή ήταν πολλοί φίλοι μου εδώ, κυρίως πιο πολύ στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, ας πούμε, υπήρχε μια ομάδα θέατρου δρόμου, η Lazy Days, όπου ήμουνα πολλά χρόνια έτσι, παρέα με τα παιδιά αυτά και κάποια στιγμή ένα από τα παιδιά από αυτήν την ομάδα έμενε εδώ και έψαχνα για συγκάτοικο και προσφέρθηκα. Ένας πεζόδρομος με πολλές εκπλήξεις. Εδώ στο Μεσογείο είναι δηλαδή χωριό. Ο ένας ξέρει τον άλλον και όλα μαθαίνονται. Δηλαδή, όλοι μαθαίνονται. Και ειδικότερα οι παλιότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. Υπάρχει αυτή η σχέση. Και συναντιούνται, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχουν κάποια καφενεία που συναντιούνται και τα λένε εκεί. Ο Φούρνος, που είναι πόσα χρόνια εδώ. Παλιά, από ό,τι είναι, ήταν αριστοκρατική, το παλιό Κολωνάκι. Έτσι. Τώρα έχουμε αλλοδαπούς πολλούς, οι οποίοι αγοράζουν. Μια δουλειά να κάνουν, την κάνουν με ησυχία. Δηλαδή μπορεί να είναι και 11 και 12 το βράδυ να έρθει κάποιο κοντένερ να αδειάσει, την κάνουν ησυχία. Δεν φωνάζουν. Αλλά αυτοί έχουν ξεφύγει. Καταρχάς είναι τρελά εργασιομανείς. Δηλαδή δουλεύουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ και έχουν καταλήψει τα πάντα. Εδώ έχω έναν χώρο όπου στο τσακ, στο τσακ που λάβα να τον πάρω από έναν Κινέζο. Γενικότερα οι Κινέζοι έχουν διεισδύσει στην περιοχή και πώς το λένε, παίρνουν αποθήκες, πιάνουν μαγαζιά, κλείνουν βιοτεχνίες. Έχουν κάνει όλα. Εδώ είναι όλο μαγαζιά κινέζικα. Τα πετάνε και τα παίρνουν αυτά και τα πουλάνε. Collecter les vêtements, c'est pour vous ou vous vivez avec ça? Là, les vêtements pour ramasser pour les vêtements pour parce que c'est pas pour moi parce que moi célibataire, j'ai pas de femme. D'accord. Les vêtements pour à vendre au marché. D'accord, ok. Donc vous vivez avec ça? D'accord. Un euro, deux euros. D'accord. C'est pas dangereux?
de... Non, pas encore. Et là, vous vivez, vous m'avez dit que c'est insalubre, c'est pas... La maison, elle n'est pas très propre. Ah, la maison, comme ça, poubelle. D'accord. poubelle. Λοιπόν, εδώ είναι ο Άραβας, έτσι το αποκαλούν αυτό το καφένιο, όπου ουσιαστικά αυτός που το έχει είναι Άραβας και εδώ κανείς μπορεί να καπνίσει αργυλέ, να φάει φαλάφελ και τέτοια. Έχουν ανοίξει παραδοσιακά καφενεία, αλλά αυτοί οι χώροι όμως συγκεντρώνουν πάλι ομοεθνείς τους. Οπότε αμέσως δημιουργείται και εκεί ένας άλλος πυρήνας. Η τηλεόραση που βλέπουν τηλεόραση και βλέπουν κανάλια τη χώρα τους. Δηλαδή, εντάξει, θα πας εκεί για να καπνίσεις αργυλέ και θα δεις τηλεόρασή τους. Δεν θα καταλάβεις Χριστό, αλλά εντάξει. Σου κάνει εντύπωση το πώς τις προσλαμβάνουν στις πρόφυλλα, ακόμα και στην τηλεόρασή τους. Είναι έτσι ένα θέμα έρευνας από ανθρωπολογικής μεριάς, ας πούμε. Ήσυχος. Σε αυτόν τον δρόμο μένουν πάρα πολλοί τσιγκάνοι. Το Πάσχα θα τους δεις να ψήνουν όλοι, βγαίνουν και παίζουν μουσικές. Ένα παιχνίδι που έχουν αφήσει έξω τα τσιγκάνακια. Barcelona! Ποιος διαλέγει, Barcelona! Manchester! Manchester! Ποιος είναι μαζί μου! Εμείς είμαστε Βραζιλία! Ποιος αποφασίζει με τη Βραζιλία μου! Έτσι! Μια γκάμα από στρώματα που μένουν στο μεταξωτικό. Μπορεί να δεις έναν πλούσιο, μετά να δεις έναν φτωχό, μετά να δεις έναν της μέσης τάξης, να δεις και ένα μετανάστη. Και όλοι αυτοί κατά τον τρόπο μπορούν και συνυπάρχουν. Αν ας πούμε υπάρχει καλή θέληση. Ίσως οι θαραλέοι θα έλεγα έρχονται να μείνουν εδώ αδιαφορώντας για όλες τις αντίξιες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν. Πάρα πολλοί μου είπαν ότι είσαι τρελή, είπας να μείνεις στο μεταξουργείο μόνη σου και το θεωρούσαν τελείως παράλογο. Αλλά δεν αισθάνεσαι ότι υπάρχει κόσμος που γνωρίζει τι κάνεις, ξέρει τις κινήσεις σου και σε παρακολουθούν με την καλή έννοια.
Δηλαδή έρχονται οι φίλοι μου και είναι ο κύριος που μένει απέναντι και τους λέει «Είναι πάνω, χτυπήστε». 40. Μίγμα. Κλασικά σχόλια. Είναι η ώρα του παιδιού. Είναι το βλέμμα μου, είναι τα βλέμματα και ο φόβος, δηλαδή κάποιος θα μαζέψει την τσάντα, θα μαζέψει την τσάντα της, σαν εγώ θα εμφανιστώ πίσω. Κάποιος θα πει στο παιδί του, ξέρεις κάτι θα σε φάει αυτός άμα δεν προσέχεις, αν δεν φας το φαγητό σου. Ξέρεις, εντάξει το κλασικό, περνάμε από όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει ας πούμε από την Αθήνα, δηλαδή Καρέμπε, Εκκινή, ούτε και εγώ δηλαδή έχω χάσει τον αριθμό ας πούμε, εντάξει. Φράπα, φίλε. Εδώ μένεις, στο μεταξυγείο, ε. Όχι, εγώ κινήθηκα στη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Αλλά μένεις εδώ, όμως. Εδώ μένω πολλά χρόνια, έχω 15 χρόνια που μένω. Α, 15 χρόνια. Καλά, εσύ πρέπει να τα έχεις δει όλα όμως εδώ πέρα, έτσι, στο μεταξυγείο. Δηλαδή, όλες τις αλλαγές εδώ. Πού μένεις καταρχάς, πού, σε ποια περιοχή περίπου. Βοτανικό μένω. Πώς εκεί, ε. Όχι, ο Βοτανικός είναι από εδώ πίσω. Πώς φαίνεται η περιοχή εδώ στο μεταξυγείο. Μερικές φορές είναι καλά, μερικές φορές άσχημα. Ο κόσμος είναι περίεργος, αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν ξέρουν να συμπεριφέρονται, δεν ξέρουν να μιλάνε. Αντιμετωπίζει ρατσισμό, αντιμετωπίζει πολλά και πάρα πολλά περίεργα πράγματα. Που η ζωή δεν είναι έτσι. Η ζωή είναι διαφορετικά. Ο κόσμος σκέφτεται πολύ περίεργα και πολύ διαφορετικά. Ναι, δεν αποδέχεται το διαφορετικό. Βλέπουνε, όχι, το κάθε τι το βλέπουν ανάποδα. Δεν βλέπουνε τον κόσμο να τον κοιτάξουν φυσιολογικά, να πούνε ότι είναι... Αυτός είναι ένας άνθρωπος, αυτή είναι μια κοπέλα. Να τους βλέπουν σαν ανθρώπους. Τους βλέπουνε πολύ περίεργα και πολύ ρατσιστικά. Ναι. Αν αυτό σε νικήσει, αν αυτό το αφήσεις να σε καταπιεί και εσύ αρχίζεις και η άμυνά σου, αυτό είναι η οργή, ο θυμός. Οπότε, ας πούμε, αρχίζει και κατά κάποιο τρόπο ανεξέλεγκτα εκφράζεις τον θυμό σου, καυγαδίζεις με τον καθένα, ας πούμε, δίνεις τροφή για αυτούς. Αν όμως αντιθέτως αντιστρέψεις τον όρο και εκεί που άλλος, ας πούμε, σου σχολιάζει, του μιλήσεις, ας πούμε, καθαρά, ανοιχτά, ωραία μέρα, πώς είστε κτλ. Αυτός αμέσως μπαίνει στη θέση του, χωρίς να έχεις... Πώς να είσαι εμπλακεί σε μια ιδιαίτερη διαδικασία. Πάρε 3 και 20. Ευχαριστώ. Τώρα όπως ήρθε ο κύριος επήρε το ψωμί, είχε τα αφήσει το ποδήλατο έξω, πιάσανε λιγάκι τη συζήτηση με τη γυναίκα μου και όσο να φύγει του είχαν πάρει το ποδήλατο. Το μόνο που γίνεται στη γειτονιά μας είναι να κλέβουν καμιά τσάντα. Δεν έχουμε τίποτε άλλο. Και να ανοίγουν και κανένα διαμέρισμα. Όλο αυτό δεν έχουμε. Και είμαι στη μεθαδόνη, το οποίο έχω 1,5 χρόνο στη μεθαδόνη, πίνω 115 μιλιγκράν γιατί ήμουν πολύ ανεβασμένη στην ηρωίνη. Και με λίγα λόγια, όταν δεν ήμουν το ξενώνα, έμενα στον δρόμο. Thank you.
Έχει εμφανιστεί, λέω, ένας καινούριος καλλιτέχνης στη γειτονιά. Εκείνος εκεί που κάνει αυτό το τριαντάφυλλο. Το έχει κάνει εκεί, το έχει κάνει εκεί πέρα. Εδώ γίνεται, εντάξει, γίνεται φοβερή κατάσταση με τα γκραφίτι. Πολύ όμορφα. Σε απίστευτα σημεία. Πολύ όμορφα. Εδώ είναι άλλος ένας ωραίος χώρος που τώρα ξεκίνησε να λειτουργεί. Τελευταία δύο χρόνια είναι οι Circus Days. Εδώ γίνονται εργαστήρια, κλόουν, ζογκλέρ, γενικότερα τσίρκο. Α. Ναι. Τι να κάνω εγώ, ρε. Έλα να παίξουμε πάσες. Δεν το περιμένεις αυτό, φίλε, δεν το περιμένες. Τώρα όλοι θέλουν να είναι στο μεταξουργείο. Οι περισσότεροι δηλαδή θέλουν να έχουν ένα μαγαζί στο μεταξουργείο, γιατί είναι πολύ πιο, είναι, πώς το λένε, γραφικό, έχει αρχίσει, κατά την αίσθησή μου, να εκπέμπει ότι είναι ένας καλλιτεχνικός χώρος, καλλιτεχνικός κόσμος. Οπότε όλο και περισσότερες γκαλερίες ανοίγουν, όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες έρχονται εδώ και θέλουν να μείνουν στο μεταξουργείο, ψάχνουν να έχει σπίτι συγκεκριμένα στο μεταξουργείο ή αν όχι τόσο κοντά στο μεταξουργείο, να είναι τουλάχιστον στα Πετράλωνα. Περισσότεροι χώροι ανοίγουν όπου κάποιος μπορεί να ασχοληθεί με τη μουσική, μπορεί να ασχοληθεί με το χορό. Όλο κάτι γίνεται στην πόλη μας, όλο κάτι γίνεται. Ναι, γιατί... Εντάξει, αυτός ο χώρος υποστηρίζει, ας πούμε, τις δράσεις ανεξάρτητων καλλιτεχνών και τους ενθαρρύνει να δημιουργήσουν με τον δικό τους τρόπο, με τη δικιά τους την ιδιοσυγκρασία, ό,τι καλύτερο έχουν. Είναι μια νεόχτιστη πολυκατοικία. Πολύ γκρι, ρε παιδί μου. Πολύ γκρι. Πολύ γκρι. Φεύγοντας από την Ελλάδα, κάποια στιγμή πήγα στο Λονδίνο και έζησα εκεί πολλά χρόνια, 10 χρόνια. Και άρχισα να καλύπτω την πόλη και την έννοια της πόλης και βέβαια ως αρχιτέκτονας με ενδιέφερε πάρα πολύ. Και το Λονδίνο είναι μια πόλη που αλλάζει, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχουν έρθει πολλοί μετανάστες και πολλές κουλτούρες. Ινδοί και Πακιστανοί και
άνθρωποι του Μπαγκλαντές που ανοίγουν τα μαγαζιά τους, τα εστιατόρια τους και δημιουργούν μια τελείως καινούρια, ένα καινούριο επίπεδο στην πόλη. Και αισθάνομαι ότι αυτό αρχίζει να συμβαίνει και στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μεταξουργείο. Ήταν μια μονοκατοικία χτισμένη το 60, το οποίο το χρησιμοποιούσαν χρόνια για βαφείο μοτοσυκλετών. Οπότε ήταν αρκετά διαλυμένο και η όψη ήταν, ήταν αρκετά εγκαταλειμμένο και ήθελε πολύ δουλειά. Και άρχισαν να τα φτιάχνουν, το αγόρασα το 2005 και άρχισαν να τα φτιάχνουν σιγά σιγά. Εγώ λέγομαι Νικηφόρος Χαϊδάκης και στο Μεταξουργείο διατηρώ ένα εστιατόριο. Εγώ ψάχνω συγκεκριμένα να βρω ένα νεοκλασικό σπίτι. Ένα νεοκλασικό σπίτι σε κατάσταση τέτοια που να μπορώ να παρέμβω και να το διαμορφώσω όπως θέλω. Και τέτοια σπίτια υπάρχουν πολλά. Στο Μεταξουργείο υπάρχουν πολλά στοιχεία, τα οποία αντιπαρατίθενται κιόλας. Και όλο αυτό δημιουργεί μια μοναδικότητα. Από τη μία έχεις τα διατηρητέα κτίρια, που κάποια είναι φροντισμένα, κάποια όχι. Από την άλλη, ακόμα και από τότε έβλεπες και ακουγόταν ότι κάτι πάει να γίνει εδώ, κάτι πάει να γίνει. Και αυτό το πράγμα το πίστεψα. Ωραία, πάμε από εδώ. Όντως υπάρχουν πολλά οξυμορά σχήματα εδώ. Δηλαδή, βλέπεις πολύ ωραία διζαϊνάδα σπιτάκια εκεί και εκεί. Και λίγο πιο πάνω βλέπεις, λίγο πιο κάτω βλέπεις χαμόσπιτα. Σίγουρα έχει τρομερή αξία η περιοχή. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα θέλουν πάρα πολύ να επενδύσουν και όποιος το κάνει, θα πρέπει να το κάνει με τρομερή ευαισθησία. Να διατηρήσει δηλαδή αυτό το νηστό. Βγαίνω πολύ θετικά αυτές τις αλλαγές, γιατί θεωρώ ότι είναι ενθαρρυντικές που γίνονται, λόγω του ότι αρχίζει και γίνεται κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι όμορφο. Δεν γίνεται όπως, δεν είναι όπως ο Ψηρή, που ήταν μια ωραία περιοχή, αλλά που τελικά κατέληξε να είναι μια πασαρέλα από μαγαζιά, καφενεία και μαγαζιά και καφενεία. Υπήρχε σαν γειτονιά, ανέκαθεν. Δεν ήταν αυτό που ήταν το Ψηρή, που ήταν εργαστήρια και αποθήκες. Οπότε νομίζω είναι πολύ πιο εύκολο να ξαναγίνει γειτονιά. Και πολύ πιο προσβάσιμο. Είναι καλοδεχούμενοι όλοι, απλά να έχουν τις καλές διαθέσεις και να είναι ανοιχτοί προς τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι όμως ότι όντως μπορεί ας πούμε κάποια στιγμή να αρχίζουν να εκτοπίζουν πληθυσμούς που μένουν εδώ και να αρχίζουν να τους εκτοπίζουν όσο γίνεται πιο πολύ σε πάλι υποβαθμισμένες περιοχές. Η γειτονία είναι παρέες. Είναι παιδιά ίσως ίδιας ηλικίας, ίσως μεγαλύτερα, άλλα μικρότερα, ας πούμε, που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής σου συμπορεύεσαι με αυτά τα παιδιά, κάνεις τις τέλες σου, κάνεις τους πειραματισμούς σου, με κάποιους μένεις, με κάποιους χάνεσαι. Tú sabes más que nadie que tú eres.
los niños de la escuela si lo tienen.